Κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα υπάρχουν αυξημένα κρούσματα κλοπών με τους χλίστες να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις αστικές περιοχές και στα σημεία που συγκεντρώνεται κόσμος για να ψωνίσει και να διασκεδάσει. Πώς μπορούμε όμως να προστατεύσουμε εμείς ήδη την περιουσία μας? Οι συμβουλές που έχει δώσει η Ελλάς θα βοηθήσουν να κλειδώσουμε έξω από το σπίτι τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Πριν φύγουμε για διακοπές βεβαιωνόμαστε ότι οι και τα παράθυρα του σπιτιού είναι καλά ασφαλισμένα. Ενημερώνουμε για την απουσία μα μόνο συγγενικά και φιλικά πρόσωπα που εμπιστευόμαστε και να επιβλέπουν την οικία μα. Αν συντρέχουν ιδιαίτερη λόγοι, επικοινωνούμε και με το αστυνομικό τμήμα τη περιοχή. Δεν αφήνουμε σημειώματα για το πότε πρόκειται να επιστρέψουμε. Δεν κρύβουμε ποτέ δεύτερο κλειδί σε μέρη όπου είναι εύκολο να το βρουν οι διαρρήκτες όπως σε γλάστρες, γραμματοκιβώτια, κάτω από το χαλί εισόδου κλπ το σπίτι ή το διαμέρισμα δεν πρέπει να δείχνει εντελώς κλειστό υποδηλώνοντας έτσι την απουσία μας. Χρησιμοποιούμε όποια μέτρα προστασίας κρίνουμε απαραίτητα για το χώρο μας, συναγερμό, κλειδαριέ, ασφαλείας κλπ. Απομακρύνουμε από τους κοινόχρηστους χώρου όπως πρασιές, αυλές και πιλωτές, αντικείμενα που διευκολύνουν την αναρρίγηση διαρρικτών όπως σκάλες, βαρέλια, σκαμνάκια κλπ. Δεν κρατάμε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξία στο σπίτι. Αν οι γείτονε μα ενημερώσουν για ύποπτε κινήσει, ειδοποιούμε αμέσω το 100 ή το αστυνομικό τμήμα τη περιοχή. Όταν βρισκόμαστε σε χώρους με μεγάλο συνοστισμό, ασφαλίζουμε τα σημεία που μεταφέρουμε χρήματα και κινητά τηλέφωνα. Να περπατάμε στο πεσοδρόμιο με την τσάντα προ το μέρο του τοίχου και να αποφεύγουμε του σκοτεινού και έρημου δρόμου όταν κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο, να μην αφήνουμε στο κάθισμα του συνοδηγού ή στο πίσω κάθισμα τσάντε και χαρτοφύλακε. Και τέλο, δεν αφήνουμε σε κοινή θέα στο αυτοκίνητο διάφορα αντικείμενα όπως τσάντε, ρούχα, κινητά τηλέφωνα, πορτοφόλια κλπ. Ακολουθήστε λοιπόν τι οδηγίε τη Ελλάδα για ένα ασφαλέ Πάσχα.